Μέχρι τις αρχές του 2025 αναμένεται να δημοπρατηθεί η παλιά πτέρυγα του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτη σε επίσκεψή του στο ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα και τόνισε πως το επίμαχο έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του νοσοκομείου. Βρίσκεται στο τέλο η μελέτη για την αναβάθμιση του παλαιού χτιρίου. Είναι μια εξαίρετη μελέτη που ήταν ένα στόχο χρόνων και διεκδίκηση διαχρονική. Και πιστεύω ότι μέσα προς το τέλος του χρόνου θα μπορούμε να δημοπρατούμε το έργο ή τον επόμενο χρόνο για να μπορεί να γίνει ένα λειτουργικό νοσοκομείο. Είναι μια εξαιρετική η μελέτη όπου θα έχουμε ένα ουσιαστικά αναβαθμισμένο καινούριο νοσοκομείο και εκεί δίνουμε και εμείς όλες τις προσπάθειές μας όπου σε συνδυασμό με το νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και την ενίσχυση του νοσοκομείου σε ανθρώπινο δυναμικό νομίζω ότι θα έχουμε κάτι εξαιρετικό για τον πληθυσμό της Κρήτης. Παράλληλα με ένα νέο σύστημα για την έγκαιρη διάγνωση των νεοπλασιών ενισχύεται το νοσηλευτικό ίδρυμα, ένα μηχάνημα σύγχρονης τεχνολογίας που απαντά στις ανάγκες των κριτικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια Κρήτης και ιδιαίτερα τον Περιφερειάση τον κύριο Αναουτάκη για την αγορά του δεύτερου συστήματος ενδοσκοπικού υπερήχου στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το σύστημα της ενδοσκοπικής τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, ιδιαίτερα για την ανείχνευση των νεοπλασιών. Το νοσοκομείο ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης Μεχείς. για το νέο σύστημα το οποίο θα τοποθετηθεί Μεχείς. στην γαστρεντερολογική κλινική Μεχείς. και έρχεται να εξυπηρετήσει Μεχείς. ακόμα περισσότερο τον μληθυσμό του νησιού και γενικότερα τη Νοτίου Ελλάδος. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου ε, ως ε, εκταλώνχαη διοικητή Η Περιφέρεια τον κύριο Αρνοτάκη, του συνεργάτε του, την υπηρεσίας του για την ε, 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 στήριξη του νοσοκομείου μας, όχι μόνο σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και στην επικείμενη αναπαλαίωση του κεντρικού χτιρίου. Είναι ένα σύστημα το οποίο ακόμα θα εξυπηρετήσει παραπάνω τον πληθυσμό του νησιού, της Κρήτης και γενικότερα της Νοτίου Ελλάδας. Πάντως με φόντο τα κοινά και την υποστελέχωση των νοσοκομείων, ο Σταύρος Αρναουτάκης στην επίσκεψή Είναι του τόνισε πως απαιτείται η στήριξη από την κεντρική εξουσία με καλύτερου μισθού και με προσωπικό.